Ένα νέο θεατρικό εργαστήριο για παιδιά ξεκινάει με αφορμή τη νέα χρονιά στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης της Αλεξανδρούπολης. Το εργαστήριο με τίτλο «Το Κουκούλι» πρόκειται να ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου από την ηθοποιό Μαρία Παπαδοπούλου και σχετίζεται με το θεατρικό παιχνίδι. Οι ώρες του εργαστηρίου είναι από τις 5.30 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, σε συνεργασία με τη Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι ηθοποιός, ξεκινάει ένα καινούριο εργαστήριο για παιδιά, το οποίο ονομάζεται Κουκούλι. Το Κουκούλι και απευθύνεται σε παιδάκια από 6 έως 9 ετών και έχει να κάνει με θεατρικό παιχνίδι. Το μουσείο συνεχίζει όπως κάθε χρόνο και ανανεώνει συνέχεια τα εργαστήρια και τις δράσεις που έχουν να κάνουν με όλες τις ηλικίες και φέτος δίνει βάρος και στο κομμάτι του θεάτρου. Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά δραστηριοποιούνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και διευρύνοντας τους συναισθηματικούς τους ορίζοντες. Το θεατρικό παιχνίδι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των παιδιών, κυρίως σε συναισθηματική νοημοσύνη και το πώς τα παιδιά μπορούν να νιώσουν άνετα και να μπορούν να καλύψουν κομμάτια του εαυτού τους, αλλά και γύρω από το πώς μπορούν να δρουν και διαδρούν μαζί με τους άλλους. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά ξεκινάει τώρα αυτό το εργαστήρι. Εγγραφές και πληροφορίες, όποιος θέλει, θα είναι στο 2551036663, που είναι το τηλέφωνο του μουσείου, ή στο email του μουσείου, που είναι info@emthrace.org, και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και εγγραφή. Παράλληλα με το νέο εργαστήριο στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, τα υπόλοιπα εργαστήρια συνεχίζονται κανονικά. Αυτό είναι το εργαστήριο δημιουργικής γραφής, ζωγραφικής, κόμιξ, ρομποτικής και θεατρικού αυτοσχεδιασμού. Παράλληλα, το μουσείο συνεχίζει όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια που ξεκίνησαν με τη σεζόν του Οκτώβρη. Το δημιουργικό εργαστήριο που είναι για παιδιά από 4 έως 12 χρονών, που είναι 2 Σάββατα το μήνα. Το εργαστήριο ρομποτικής, που είναι 2 Σάββατα το μήνα. Το εργαστήριο κόμιξ, ζωγραφικής για μικρά παιδιά. Και το Improv, που είναι το εργαστήριο κομικών θεατρικών αυτοσχεδιασμών. Επίσης και το εργαστήριο Κοπανέλη, που είναι η παραδοσιακή εκμάθηση δαντέλας. Οπότε δυναμικά και στο 16 συνεχίζουμε με τις δράσεις μας.